Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από κανέναν, αλλά και δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει ούτε σπιθαμή του εθνικού της χώρου, για την προάσπιση του οποίου είναι άρρηκτα ενωμένοι λαός και στρατός. Αυτό είναι το μήνυμα των σημερινών γιορταστικών εκδηλώσεων στην ακριτική Αλεξανδρούπολη, που γιόρτασε σήμερα τα 66 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, η Αλεξανδρούπολη γιόρτασε σήμερα τα 66 χρόνια από την απελευθέρωσή της το 1920. Η παρουσία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης και του Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλου κλιμάκωσε τον ενθουσιασμό των κατοίκων. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας προς τους κατοίκους Αλεξανδρούπολης αλλά και τους αξιωματικούς του 4ου Σώματος Στρατού, αναφέρθηκε στη συνεργασία λαού και στρατού για την αντιμετώπιση της εθνικής απειλής και ανέλησε τους απότερους σκοπούς της Τουρκίας που επιδιώκει να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά. Και αναφερόμενος στις προτάσεις Σοζάλ για διάλογο, τον κάλεσε να πει δημόσια τι ζητά και τι προσφέρει. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σχέσεις μας με τον ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι το στρατηγείο της Λάρισας δεν μπορεί να ιδρυθεί αν δεν είναι σαφή τα επιχειρησιακά του όρια και αν δεν ταυτίζονται με τα ανατολικά μας σύνορα. Για τα πυρηνικά, ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι δεν υπήρξε ποτέ μελέτη για το πώς αντιμετωπίζεται η τήξη της καρδιάς ενός αντιδραστήρα και χαρακτήρισε ανεύθυνη την τοποθέτηση των αντιδραστήρων αφού δεν είχε αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Ο Πρωθυπουργός επίσης τόνισε ότι τώρα η ενεργός συμμετοχή για την αντιμετώπιση των πυρηνικών κινδύνων είναι απόλυτα αναγκαία για να αποφύγουμε τους κινδύνους τόσο από τις πυρηνικές βόμβες όσο και από την χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε επίσης στο Κυπριακό και στην τρομοκρατία, καθώς και στο θέμα που προσπαθούν να δημιουργήσουν τα Σκόπια για δίθεν μακεδονική μειονότητα στην ελληνική Μακεδονία, και κάλεσε το Βελιγράδι να μην αναμειγνύεται στα εσωτερικά μας, προσθέτοντας ότι η ελληνογιουγκοσλαβική φιλία είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Η Αλεξανδρούπολη απελευθερώθηκε στις 14 Μαΐου του 1920 από τον ελληνικό στρατό, στον οποίο παραδόθηκε η πόλη από τις δυνάμεις της Αντάντ που την κατήχαν το 1918 μετά τις εθνικολογίες της Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός έφτασε στην Αλεξανδρούπολη στις 10.30 το πρωί, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και τον Υφυπουργό Τύπου Μιλτιάδη Παπαϊωάννου και τους αρχηγούς του Γενικών Επιτελείων Στρατού Αεροπορίας Ναυτικού. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος Γιάννης Παπαδόπουλος, οι βουλευτές του Νομού, ο Νομάρχης Εύρου Αντώνης Κοβέος και ο διοικητής του 4ου Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Μανίκα. Αμέσως μετά σχηματίστηκε πομπή προς την πόλη, στην είσοδο της οποίας ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης Αναστάσιος Σουλακάκης ανακήρυξε τον Πρωθυπουργό επίτιμο δημότη της Αλεξανδρούπολης και του επέδωσε το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Ο Πρωθυπουργός, μετά την ομιλία του Δημάρχου, μίλησε προς τους συγκεντρωμένους κατοίκους. Η απονομή του μεταλλίου και η ανακήρυξη του Πρωθυπουργού ως επίτιμο δημότη έγινε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια έγινε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της Αλεξανδρούπολης για την ημέρα της απελευθέρωσης της πόλης. Και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, στο ηρώο της Αλεξανδρούπολης και ακολούθησε παρέλαση των μαθητών των δημοτικών και των γυμνασίων της πόλης καθώς και τμήματων του 4ου Σώματος Στρατού. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε με γεύμα που παρατέθηκε προς τιμή του στο διοικητήριο του 4ου Σώματος Στρατού. Την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα στην Αλεξανδρούπολη θα παρακολουθήσουμε στο τέλος του δελτίου μας. Οι γιορταστικές εκδηλώσεις έγιναν σήμερα και στην Κομωτινή για την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας. Για τη δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σατζετάκη στο Παρίσι, μας τηλεφωνεί η επεσταλμένη μας Όλγα Τρέμι. Η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας έναντι της Ελλάδας και του Κυπριακού παραμένει αμετάβλητη, όπως προκύπτει από σημερινή δήλωση γαλλικής διπλωματικής πηγής. Η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις θέσεις που διατύπωνε ως τώρα στους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη για τη λύση του Κυπριακού, διευκρίνησε η ίδια πηγή. Πρόσθεσε όμως ότι το νέο στοιχείο στην γαλλική στάση είναι η επιθυμία της Γαλλίας να ενθαρρύνει τις προσπάθειες για δημοκρατικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, προσπάθειες που, όπως είπε, αντιμετωπίζονται θετικά από όλες τις χώρες μέλη της κοινότητας. Οι δηλώσεις της γαλλικής πλευράς έγιναν το μεσημέρι σε απάντηση ερωτήσεων Ελλήνων δημοσιογράφων που προκάλεσε η αποστροφή του λόγου του Γάλλου Πρωθυπουργού Ζακ Σιράκ, η οποία αναφερόταν στη σχέση της Γαλλίας με την Ελλάδα και την Τουρκία. Στο λόγο αυτό, που εκφωνήθηκε μεν χθες το μεσημέρι, αλλά δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις σήμερα το πρωί, ο κ. Σιράκ, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σατζετάκη, είχε υποστηρίξει.
Γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, πόσο στεναρά ευχόμαστε οι σχέσεις μεταξύ της χώρας σας και της Τουρκίας να βρουν την οδό της ύφεσης και όλος ιδιαιτέρως ό,τι αφορά το επώδυνο πρόβλημα της Κύπρου. Να είστε βέβαιος ότι η Γαλλία, φροντίζοντας να διατηρεί σχέσεις φιλικά ισόρροπες με την Ελλάδα και την Τουρκία, δεν θα φυστεί των προσπάθειών της, ώστε οι δύο χώρες με ένδοξο παρελθόν και ελπιδοφόρο μέλλον να βρουν την οδό της κατανόησης και της ομονίας. Σημειώνεται ότι ο κ. Αρτετάκης στην αντιφώνησή του χαρακτήρισε ανεύθυνη και επεκτατική την πολιτική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και κάλεσε την διεθνή κοινότητα και τα κατηδίαν μέλη της να αποδοκιμάσουν ενεργότερα την τουρκική στάση. Η επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Παρίσι, της οποίας το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από χθες βράδυ περισσότερο στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας, ολοκληρώνεται απόψε. Ήδη ο κύριος Σαρδετάκης, την χθεσινοβραδινή του ομιλία στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Παρισιού, υπογράμμισε την ανάγκη να βοηθήσει και η Γαλλία την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ενώ στην σημερινή συνάντηση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Ρουμελιώτη με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου Μισελ Νουάρ, η ελληνική πλευρά εξέφρασε την επιθυμία να υλοποιηθούν έγκαιρα τα αντισταθμιστικά ωφέλη που προβλέπονται από την Συμφωνία για την αγορά των 40 αεροσκαφών τύπου Μιράζ και να βελτιωθεί το εμπορικό μεσοζύγιο με την Γαλλία. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κ. Ρουμελιώτης, η ελληνική πλευρά αναμένει να υλοποιηθούν τα αντισταθμιστικά ωφέλη σε μια σειρά από τομείς, όπως η αύξηση των γαλλικών επενδύσεων στην Ελλάδα, η μεταφορά γαλλικής τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία, η διεύρυνση του τουριστικού ρεύματος από την Γαλλία προς την Ελλάδα, καθώς και η πραγματοποίηση γαλλικών επενδύσεων στον τουριστικό τομέα. Με την επισήμανση ότι η χώρα μας αποτελεί μια σημαντική αγορά για τα γαλλικά προϊόντα, η ελληνική πλευρά ζήτησε επίσης να αυξηθούν οι ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία για να μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα της τάξης των 300 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου που υπάρχει σε βάρος της Ελλάδας.